κάποιοι δεν θα φάνε λάδι. Τις πληγές τους μετρούν οι ελαιοπαραγωγοί στην Τριφυλία, καθώς οι μακράς διάρκειας καύσωνες του καλοκαιριού έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Ζημιές από ξηρασία, από υπερβολικές καύσωνες. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλές μέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πάνω από 40 βαθμούς, 40, 42, 41 μισό συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να ήταν τουλάχιστον 30 με 40 μέρες. Καρποί και ελαιόδεντρα, θύματα της ανομβρίας, με τους παραγωγούς της περιοχής να βρίσκονται σε απόγνωση. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να τα δέντρα να πηγαίνουν σε μαρασμό και να, ο καρπός να είναι ήδη κατεστραμμένος, να είναι μικρό καρπός. Έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό από την άνοιξη. Κάτι ελάχιστες βροχές που έκανε τελευταία οδήγησαν τα δέντρα σε κακή μορφή. Με αίτημα τους προς τους αρμόδιους φορείς, οι αγρότες ζητούν την καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων. Πήρα λοιπόν την απόφαση αυτή και σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους του πρώην Δήμου Αυλώνος, που εδώ έχουμε περίπου στα 10 χωριά της Δημοτικής Ενότητας του πρώην Δήμου Αυλώνος, στο Δήμο Τριφυλίας που ανήκουμε βέβαια, γύρω στις 400.000 δέντρα. Η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Όσο αφορά και στον καρπό, αλλά και στο κεφάλαιο, στο δέντρο, στο φυτικό κεφάλαιο. Ναι. Και ζητάμε τώρα να καταγραφούν οι ζημίες από γεωπόνους του ΕΛΓΑ και να βρεθεί ένας τρόπος να αποζημιωθεί οι αγρότες της περιοχής. Γιατί να πούμε εδώ ότι είναι ένα εισόδημα το οποίο το ελαιόλαδο πηγαίνει σε όλα τα βαλάντια, τα οικονομικά και τα οικογενειακά. Στο γιατρό, στον καθηγητή, στον δάσκαλο, βοηθάει όλα τα νοικοκυριά, αλλά κυρίως στους αγρότες. Η μικροκαρπία που παρατηρείται θα σημάνει και μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου. Αυτό σημαίνει πως η παραγωγή από την ευρύτερη περιοχή θα είναι μειωμένη. Η απόδοση βέβαια θα είναι πάρα πολύ χαμηλή και ήδη τώρα μιλάμε για τουλάχιστον 50% μειωμένη απόδοση. Γιατί αν πούμε ότι ένα κιλό καλαμών, κορονέκης απευθύνεται από 500 με 600 σφυριά, σήμερα για να συμπληρώσουμε ένα κιλό θέλουμε πάνω από 1000 με 1200 σφυριά. Είναι, όπως λέγαμε εμείς, μας έλεγε η παλιά γιαγιά, σαν τα μάτια της κότας. Ναι. Πάρα πολύ μικρές, σαν τις φακές, πώς να πούμε. Ναι. Και θα είναι και πολύ κοστοβόρος στη συλλογή τους.